Καλοκαίρι πλέον και επίσημα μπορεί να μην έχει ξεκινήσει. Ωστόσο, ο υδράγυρος έχει ξεκινήσει από νωρίς και μάλιστα από τα μέσα Μαΐου να παίρνει την Ανιούσα. Με αποτέλεσμα, αρκετοί από τους πολίτες να σκέφτονται ήδη τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Θα πάμε, πώς δεν πάμε. Πού, Ελλάδα έξω. Ελλάδα. Προτιμούμε Ελλάδα. Λεφτά υπάρχουν για 3-5 μέρες διακοπών. Για 2-3 υπάρχουν. Καλοκαίρι έπιασε, διακοπές ετοιμαζόμαστε. Ναι. Ελλάδα ή εξωτερικό. Ελλάδα. Διακοπές προγραμματίζουμε. Όχι. Καθόλου. Όχι. Ο υδράργυρος άρχισε να παίρνει την Ανιούσα και πολλοί είναι αυτοί που επισκέπτονται τουριστικά γραφεία προκειμένου να συζητήσουν αλλά και να αναζητήσουν τις διακοπές τους. Όπως τονίζουν τουριστικοί πράκτορες, φέτος το καλοκαίρι όλο και περισσότεροι επιλέγουν την Ελλάδα για τις διακοπές τους. Σιγά σιγά μετά από το κλίμα αυτό που επικρατεί τώρα, γιατί ολονώνει το ενδιαφέρον είναι στις εκλογές, αλλά δειλά ξεκινάμε για το καλοκαίρι. Υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχουν ας πούμε άνθρωποι που λένε ότι να ρωτήσουμε, να πάμε σε ένα νησί, τι επιλέγουμε ως συνήθως. Ναι. Μπορώ να πω το τελευταίο διάστημα θέλουν Ελλάδα. Ρόδο, Μύκονο, Κρήτη, Κύθυρα πολύ μας ζητάνε τώρα τελευταία και μετά τα μεγάλα ταξίδια του εξωτερικού. Διακοπές ετοιμαζόμαστε, να κλείσουμε, να πάμε κάπου. Φυσικά ετοιμαζόμαστε για διακοπές, στα εξοχικά μας. Δεν θα πάμε πουθενά αλλού σε ξενοδοχεία, έχουμε εξοχικό στη Χαλκιδική και θα πάμε εκεί. Το πρώτο, δεν είναι. Αυτοί που έχουν θα πάνε. Τα πατήρια θα μείνουν εδώ. 13η σύνταξη δεν βοηθά για διακοπές. Είναι δοσμένη, έχει φύγει. Η άνοδος των τιμών διανυκτέρευσης σε προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη στρέφει τους Έλληνες για ένα ακόμη καλοκαίρι σε εναλλακτικές επιλογές. Ο μέσος όρος διανυκτέρευσης που θα πληρώσουν φέτος το καλοκαίρι οι Έλληνες για όλους τους καλοκαιρινούς προορισμούς αγγίζει περίπου τα 130 ευρώ ανά βραδιά.